Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 συνομιλούμε με τον Νίκο Λυσαρίδη, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Λυσαρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πουγαρίδη. Συνομιλούμε σήμερα. Ξέρω ότι ένα θέμα που έχει ταλαιπωρήσει όλους με την αναμονή των προηγούμενων ετών, το ΤΑΔΙΜ, έχει κάνει κάποια βήματα, το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Χτες είδαμε και μια απόφαση του Περιφερειάρχη σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, της Επενδυτικής Επιτροπής, όπως λέγεται, που θα λαμβάνει τις αποφάσεις κατά τη λειτουργία του. Θέλω σήμερα να μας πείτε ποια βήματα έχουν γίνει, πού βρισκόμαστε και πόσο κοντά είμαστε στην τελική φάση της λειτουργίας του Ταμείου αυτού. Έτσι είναι ακριβώς, κύριε Πουγαρίδη, όπως τα είπατε. Μετά από τους τελευταίους μήνες, κοντά στους 14 μήνες που ασχολούμαστε με το Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας, ένα εργαλείο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι πολύ χρήσιμο για την περιφέρειά μας και για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, νομίζω είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο, να οριστεί η Επενδυτική Επιτροπή και μέσα σε λίγες ημέρες να συγκροτηθεί και να βγάλουμε στον αέρα τις πρώτες επενδύσεις, τις πρώτες στήριξη των επενδυτών και των επιχειρήσεων που θα δοθούν στις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Βέβαια, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες τους τελευταίους μήνες από την μεριά της Περιφερειακής Αρχής. Πείτε μας λίγο, συγγνώμη που διακόπτω, πείτε μας συνοπτικά τι δεν είχε γίνει την προηγούμενη περίοδο και τι τα 2-3 βήματα που είχαν κολλήσει και προσπεράσατε. Καταρχάς, ξαναξεκινήσαμε όλη τη διαδικασία από την αρχή, την γραφειοκρατική, παίρνοντας τα χαρτιά όλα από την αρχή, να συσταθεί ξανά η Επιτροπή, να οριστούν όλοι οι εκπρόσωποι από όλους τους φορείς που υπήρχαν, διότι αν γνωρίζετε, στην Πενταμελή Επιτροπή υπήρχαν και οι γενικοί γραμματέας, είναι ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου ο ένας, ο δεύτερος είναι ο Γενικός Γραμματέας ο ΕΣΠΑ, τρίτος είναι ο Περιφερειάρχης, τέταρτος είναι ένα μέλος του Επιμελητηρίου της Κοζάνης και πέμπτο μέλος είναι ένας οικονομικός επόπτης. Εμείς ξεκινήσαμε τον ορισμό μέσω του Γενικού Γραμματέα, των καινούριων Γενικών Γραμματέων, και επίσης κάναμε και έναν διαγωνισμό, ας το πούμε, μια εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση του οικονομικού επόπτη. Διαλέξαμε έναν άνθρωπο οικονομικό επόπτη, επομένως ήμασταν έτοιμοι να συγκροτήσουμε αυτή την πενταμελή επιτροπή. Ένα άλλο βασικό στοιχείο που έγινε το τελευταίο διάστημα είναι ότι κατορθώσαμε μέσα από τα λεφτά του πόρου των 5 εκατομμύριων ευρώ που υπήρχαν στην περιφέρειά μας, να τα ξεμπλοκάρουμε, να γίνει μια συγκεκριμένη διαδικασία με την ΕΤΕΑΝ, την Τράπεζα την Αναπτυξιακή, να κάνουμε τις λεγόμενες πιστοποίησεις και να κατορθώσουμε να βάλουμε αυτά τα λεφτά μέσα στο λογαριασμό, έτσι ώστε πλέον επίσημα να υπάρχουν το ποσό των 10 εκατομμύριων ευρώ για να βοηθήσουν αυτές τις επιχειρήσεις που είπαμε της Δυτικής Μακεδονίας. Η δουλειά αυτής της Επιτροπής πρακτικά ποια είναι? Θα ελέγχει το ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποστηριχθούν? Κοιτάξτε, αυτή η Επιτροπή συζητάει μεταξύ τους για να δούνε πώς μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Ποια προϊόντα θα βγαίνουν, ας πούμε? Ποια προϊόντα, έτσι ακριβώς, σε ποια προϊόντα. Βέβαια, ήδη έχει γίνει μια προεργασία πάνω σε αυτά τα προϊόντα και με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και μεταξύ μας εδώ σαν περιφέρεια, σχεδόν έχουμε καταλήξει. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι θέσφατο, αλλά νομίζω ότι στις επόμενες μέρες έχουμε καταλήξει να βγούμε έτσι με ένα πρόγραμμα δανειοδότησης των επιχειρήσεων έως 50.000 ευρώ και θα επιδοτήσουμε το επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια στις επιχειρήσεις. Άρα, μια επιχείρηση θα μπορεί να πάρει έως 50.000 ευρώ και εμείς θα επιδοτήσουμε εντελώς το επιτόκιο. Αυτό είναι να βγει τις επόμενες μέρες, είναι το πρώτο προϊόν που μας περιγράφετε? Ναι, θα είναι το πρώτο προϊόν που έχουμε κάνει κουβέντας για να βγει μέσα στον αέρα. Χρονοδιάγραμμα έχετε?
το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά για να είναι στον αέρα. Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι από τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου, τι να σας πω, εκτιμώ ότι θα είμαστε έτοιμοι. Ήδη έχουμε κάνει και κουβέντες με όλες τις τράπεζες τις συστημικές για να μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους, για να μπορεί κάθε επιχείρηση νομίμως να πηγαίνει μέσα από αυτές τις τράπεζες και να δανειοδοτείται μέσα από αυτά τα λεφτά που θα έχουμε βάλει εμείς από το Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας. Άρα οι τράπεζες θα είναι συμβεβλημένες με το Ταμείο, έτσι ώστε να εκχωρείται εκεί η χρηματοδότηση. Έτσι ακριβώς. Έχουν γίνει συζητήσεις με κάποιες τράπεζες, έτσι ώστε ο επιχειρηματίας να πηγαίνει να αναφέρεται στην τράπεζα και μέσα από κάποιους τραπεζικούς δείκτες να μπορεί να πάρει αυτό το δάνειο, το μικρό δάνειο. Ωραία. Πολύ ευχάριστο που μας λέτε. Κάτι διαδικαστικό θα ρωτήσω τέλος. Αυτό το ταμείο θα έχει κάποια βιτρίνα, θα έχει κάποιο χώρο όπου, επειδή δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, που θα μπορεί κάποιος επενδυτής, κάποιος επιχειρηματίας να έρθει και να αιτηθεί την υποστήριξή του, ή θα γίνεται ηλεκτρονικά, θα είναι κάπου στην περιφέρεια. Πώς θα έχει κάποια βιτρίνα, έτσι λαϊκά, ας πούμε. Η έδρα του είναι εδώ στην περιφέρεια, στη ΖΕΠ. Έτσι άτυπα, αλλά λόγω τώρα και των συνθήκων σίγουρα όλα θα γίνονται διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων που θα δημιουργήσουμε. Ωραία, για να σε κανονικές συνθήκες πώς προβλέπετε η διαδικασία της αίτησης για χρηματοδότηση? Η διαδικασία της αίτησης, σας είπα, αυτή τη στιγμή θα πηγαίνουν μέσω από τις συμβεβλημένες τράπεζες που θα συνεργαστεί αυτό το ταμείο με αυτές τις τράπεζες. Άρα θα απευθύνεται ο επιχειρηματίας κατευθείαν στις τράπεζες. Άρα ο διότι επιχειρηματίας, ουσιαστικά θα δώσουμε λεφτά, τα λεφτά δηλαδή του δάνειου, θα τα εγκαιοδιοθετήσουμε εμείς, σαν ταμείο. Θα δώσουμε τα λεφτά εμείς στις τράπεζες για να δώσουν αυτά τα λεφτά στις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Οπότε θα απευθύνονται, αφού γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, στις συστημικές τράπεζες οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα βγούμε προς το παρόν και με αυτό, αλλά ίσως σκεφτόμαστε και με μικρές εγγυητικές, ίσως να μπορεί να δίνει αυτό το ταμείο. Νομίζω με την πρώτη επιτροπή που θα συσταθεί τώρα τις επόμενες μέρες θα συζητηθούν και αυτά τα μικρά άλλα πακέτα που θα μπορεί να δοθεί σε αυτό το ταμείο. Ναι, πρόεδρος της Επιτροπής, να πούμε, είναι η κυρία Γκατζαβέλη. Ναι, η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών. Ναι. Ωραία. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρειά μας που επιτέλους μετά από τόσο καιρό λειτουργεί ένα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα βοηθήσει πάρα πολύ, πιστεύω, τις επιχειρήσεις μετά από αυτό το δύσκολο κυκαιώνα που περνάνε στην εποχή. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Καλή δύναμη. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πουγαρίδη. Να είστε καλά. Πάντως στη διάθεσή σας.